Εδώ είμαστε στο στούντιο της Κρήτη, σήμερα είμαστε. Έχουμε πει από πολύ νωρίς ότι θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό που αντιμετωπίσαμε χτες. Ένα θέμα βέβαια το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και αναφέρομαι φυσικά στο στέγαστρο του Παγκριτίου Σταδίου. Είναι το περίφημο ντεζαβί, άμα το λέω σωστά, ντεζαβού, το ξαναζεις το έργο, Μέλη. Το ντεζαβού. Είδες, άμα μιλάει κανείς καλά γαλλικά. Λοιπόν. Πάμε μέχρι το Παγκρίτιο. Για πάμε. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Τσαπάκη μαζί μας, αντιδήμαρχος αθλητισμού Ηρακλείου. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα, κύριε Τσαπάκη. Είστε στην επικαιρότητα για ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν είναι αυτό από το οποίο θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ναι, δυστυχώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας τα τελευταία 24 ώρα είχαν ένα πρόβλημα, μας αποκόλλησαν ένα κομμάτι από το βορειοανατολικό τμήμα του Παγκριτίου Σταδίου στο στέγαστρο, περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το κομμάτι δίπλωσε, δεν έφυγε να πέσει κάτω, δίπλωσε πάνω στο στέγαστρο και έχει εμπλακεί με την... με ένα κομμάτι της αντικεραυνικής αντικεραυνικής προστασίας. Μάλιστα. Σήμερα έγινε και μια αυτοψία ουσιαστικά, κύριε Τσαπάκη, έτσι. Ναι, πήγανε και εναερίτες. Ναι, ναι. Πήγανε εναερίτες και πήγαν και οι μηχανικοί του Δήμου Ηρακλείου, όπου έκαναν μια αυτοψία. Δυστυχώς οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ δυνατοί, οπότε μπόρεσαν μόνο από τον προβολέα του σταδίου, ναι, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά, να τραβήξουν κάτι φωτογραφίες και κάποια βίντεο, έτσι ώστε να δούνε όταν κοπάσουν οι άνεμοι πώς μπορούν να ανέβουν και να επισκευάσουν το κομμάτι ή να το αφαιρέσουν. Που σημαίνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να μην πλησιάζουμε στην περιοχή, σωστά? Ναι, έχουμε αποκλείσει τη Σπύρου Μουστακλίνη, ο κεντρικός δρόμος που περνάει μπροστά από το Παγκρίτιο Στάδιο, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχουμε επικοινωνήσει με πυροσβεστική, τροχέα, πολιτική προστασία και να είναι όλοι σε επιφυλακή. Θα γίνει και νέα αυτοψία προσεχώς. Το στάδιο φανταζόμαστε παραμένει κλειστό, έτσι? Ναι, έχουμε πει ότι την Πέμπτη θα προσπαθήσουν οι εναερίτες να βγουν στο στέγαστρο να δούνε το μέγεθος της ζημιάς και να αφαιρέσουν κάποια κομμάτια. Τώρα... Στο μεταξύ, τώρα, κύριε Τσαπάκη, υπάρχουν πολλά αθλήματα, υπάρχουν πολλοί αθλητές εκεί στο Παγκρίτιο. Τώρα που θα είναι κλειστό, αυτοί πού θα μπορέσουν να προπονηθούν? Ναι, έχουμε πει ότι θα κλείσει το Παγκρίτιο μέχρι νεοτέρας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, για λόγους ασφαλείας το κάνουμε, για να τους προστατεύσουμε. Τώρα το ερώτημα που... το οποίο είναι και στο ζητάω μυαλό... και συγγνώμη, και ζητάω συγγνώμη που κλείσαμε και το δρόμο, αλλά και αυτό πάλι στα μέτρα ασφαλείας είναι. Θα ταλαιπωρηθούν λίγο οι οδηγοί, αλλά προσπαθούμε μέχρι να κοπάσουν οι ανέμοι να κατεβάσουμε το κομμάτι που έχει αποκολληθεί για να επανέλθει η κανονικότητα. Τώρα, κύριε Τσαπάκη, το ερώτημα στο μυαλό πολλών είναι το εξής. Δεν είναι μόνο οι άνεμοι. Είχε γίνει κάποια συντήρηση σε αυτό το κομμάτι του στεγάστρου που είναι στο βορειοανατολικό τμήμα, όπως μας είπατε? Το παλιότερο πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί ήταν στο δυτικό τμήμα του στεγάστρου, σωστά? Ναι, 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 σωστά. Το 2014, από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμείς τώρα μόλις αναλάβαμε σαν νέα δημοτική αρχή, από ό,τι την ενημέρωση που είχα, το 2014 είχε συμβεί κάτι παρόμοιο, σε μεγαλύτερη έκταση βέβαια, όπου αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι, χρειάστηκε να αφαιρεθεί όλο το στέγαστρο, περίπου 6,5 στρέμματα, στη δυτική του πλευρά. Οπότε οι εργασίες τελείωσαν το 2023, πέρυσι δηλαδή, της αποκατάστασης με κόστος περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης. Τότε είχε αλλάξει όμως μόνο στα δυτικά το κομμάτι, άρα αυτό στα ανατολικά, ναι, είναι το ίδιο. Ναι, έτσι? Ναι. Στα ανατολικά, από ό,τι με ενημέρωσαν, έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, κάποιες ενισχύσεις, ναι, κάποιες διορθώσεις πάνω στη ζελατίνα του στεγάστρου, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Άρα... ουσιαστικά δεν έχει γίνει, μόνο παρεμβάσεις έχουν γίνει, κάποιες παρεμβάσεις. Ναι, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω.
Τώρα σας προβληματίζει αυτό που είπατε ότι οι λαμαρίνες που δίπλωσαν έχουν μπει μέσα σε αυτό της αντικεραυνικής προστασίας, δηλαδή εγείρει και ζήτημα άλλης επικίνδυνοτητας. Σας προβληματίζει αυτό? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν δεν κοπάσουν οι άνεμοι να ανέβουν τα παιδιά πάνω, οι αερίτες, δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Στο μεταξύ, είμαστε και σε εν μέσω μιας κακοκαιρίας, ας πούμε, που έχουμε δει ότι έχει και αρκετά στραπόβροντα. Δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα γενικότερα στην περιοχή. Ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, δυστυχώς. Mm-hmm. Τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα. Προφανώς θα χρειαστούν και κάποια χρήματα να δρομολογηθεί και κάποια αποκατάσταση, μόλις βεβαίως διαπιστωθεί έτσι τεχνικά ακριβώς το ζήτημα. Πώς θα κινηθείτε, έτσι, θα διεκδικήσετε κάποια κονδύλια, κύριε Τσαπακή? Σίγουρα θα κινηθούμε, θα δούμε. Βασικά πρώτα μας ενδιαφέρει να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταδίου, να δούμε όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να αποκατασταθεί η λειτουργία. Γιατί, όπως είπατε, πολλοί αθλητές έχουν μείνει χωρίς προπονήσεις και δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό. Πρώτα θα κοιτάξουμε να φύγουν τα κομμάτια που ενοχλούν, που είναι επικίνδυνα, και μετά σιγά σιγά να αποκατασταθούν. Μάλιστα. Ίσως οι αθλητές θα μπορούσαν... Θα πάρει κάποιο χρόνο για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη η αποκατάσταση. Mm-hmm. Αλλά το να φύγουν τα κομμάτια, να στερεωθεί το υπάρχον, που από ό,τι είπανε είναι καλό, από το πρόσθετο κομμάτι δηλαδή υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε αν αντικατασταθεί το πρόσθετο κομμάτι, θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Οπότε στο διάστημα αυτό θα μπορεί να λειτουργεί το στάδιο. Ζήτημα στατικότητας τώρα υπάρχει εκεί στο σημείο που δίπλωσαν αυτές τις λαμαρίνες? Από ό,τι είπαν οι μηχανικοί, όχι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχουν φύγει, απλώς έχουν ξεκουμπώσει λαμαρίνες. Μάλιστα. Αποκολλητοί. Mm-hmm. Μάλιστα. Ίσως οι αθλητές θα μπορούσαν να κάνουν τις προπονήσεις τους, ξέρω, στο στάδιο Ελευθερίας ενδεχόμενα? Από ό,τι μίλησα σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΑΚΗ, και αυτό είναι κλειστό. Που ο καιρικό ειδικών. Οπότε ταλαιπωρεί αναγκαστικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαπακή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας. Δυστυχώς έχουμε και αυτά. Έτσι. Πόσα χρόνια είπε ότι έκανε την άλλη μεριά να ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, το 2014 είχε αποκολληθεί μεγάλο τμήμα εκεί στα δυτικά του Στεγάστρου και ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση το 2023. Λοιπόν, και με αυτή την παρατήρηση, ας πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα.